Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Ματζουράνη, ο οποίος μας προείδιαζε για αυτή την εξέλιξη, τις νομικές του εκτιμήσεις. Καλησπέρα κύριε Ματζουράνη, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, για να το καταλάβουμε και όλοι τώρα για αυτές τις εισηγήσεις της Αγγελέως, έτσι και για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, την κυρία Τουλουπάκη, αλλά να μην ξεχνάμε και για τον Νίκο τον Παπά. Για πείτε μας. Κοιτάξτε, όπως είναι γνωστό, η εισαγγελέα της έδρας, η εισαγγελέα του Αριουπάγου, κυρία Σμυρνή, κληρώθηκε και έλαχε ο κλήρος να κληρωθεί και στις δύο μεγάλες αυτές υποθέσεις στο ειδικό δικαστήριο. με μακροσκελείς αγορεύσεις, λεπτομεριακές, ειδικά αιτιολογημένες, εμπεριστατωμένες σκέψεις, πρότεινε την απαλλαγή και του Νίκου Παπά, αλλά και της κυρίας Τουλουπάκη και του κυρίου Παπαγγελόπουλου από τις αποδιδόμενες σε αυτούς κατηγορίες. Του Νίκου Παπά η κατηγορία είναι παράβαση καθήκοντος, δηλαδή είναι του αποδίδεται, κατηγορείται για ένα ίσονο σημασίας πλημέλημα που δικάζεται από τα μονομελή πλημελιοδικεία της χώρας και προβλέπει ποινή 10 ημερών μίνιμουμ μέχρι 2 χρόνια μάξιμουμ. Η κυρία Τουλουπάκη και ο κύριος Παπαγγελόπουλος κατηγορούνται καταρχήν για το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας με την έννοια ότι κατέστησαν οι ενόχους αθώους και εννοείται η αρχική κατηγορία εννοούσαν τα 10 πολιτικά πρόσωπα για τα οποία απειλάησαν και τώρα κατηγορούνται για κατάχρηση εξουσίας ότι προκάλεσαν την απαλλαγή του Κουρουπλή από την κατηγορία για απιστία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου επειδή δεν έστειλε, δεν τιμολόγησε τα φάρμακα το 2015. Η μεν κυρία Τουλουπάκη κατηγορείται ως φυσικός αυτούργος, ο δε κύριος Παπαγγελόπουλος ως ηθικός αυτούργος. Και για αυτή την κατηγορία η κυρία Εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή και των δύο. Άλλωστε εάν απαλλάσσεται ο φυσικός αυτούργος είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρχει, χωρίς να υπάρχει φυσικός αυτούργος, δεν μπορεί να υπάρχει ηθικός αυτούργος. Για τις παραβάσεις καθήκοντος που απεδίδονται στον κύριο Παπαγγελόπουλο σε σχέση με τις αναφορές που είχε κάνει η κυρία Ράικου, η κυρία Τσατάνη και ο κύριος Αθανασίου και για αυτές η κυρία Εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του διότι θεώρησε ότι οι μαρτυρικές καταθέσεις αυτών των τριών εισαγγελέων έγιναν πολύ χρόνο μετά τα γεγονότα που καταγγέλουν, είναι αντιφατικές, δεν συνοδεύονται από άλλα αποδεικτικά στοιχεία και είναι, θεώρησε ότι και οι τρεις αυτοί μάρτυρες είναι απολύτως αναξιόπιστοι. Μάλιστα. Για την περίπτωση του κυρίου Παπά, ένα πλημέλημα το οποίο όπως το περιγράψετε και εσείς και μας το εξηγήσατε, που θα μπορούσε να δικαστεί σε ένα απλό δικαστήριο. Έπρεπε να πάει σε ειδικό δικαστήριο αυτή η υπόθεση, κύριε Ματζουράνη. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ναι, ναι. Αυτά είναι οι αστοχίες του ισχύοντος συστήματος απονομής της ποινικής ευθύνης στους υπουργούς και υφυπουργούς. Προβλέπεται από το Σύνταγμα και το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Άρα ορθώς πήγε σε ειδικό δικαστήριο. Ορθώς πήγε σε ειδικό δικαστήριο και απασχολούνται 13 ανώτατοι δικαστές, 7 αεροπαγίτες, 6 σύμβουλοι και 6 αναπληρωματικοί, 3 δηλαδή σύμβουλοι επικρατείας και 3 αεροπαγίτες και 2 εισαγγελείς του Άριου Πάγου με ένα πλημέλημα εντελώς ίσονος σημασίας, πέραν του ότι βέβαια είναι και απολύτως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμο. Αλλά όπως ξέρετε αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο μετά τις αγορεύσεις και των συνηγόρων υπεράσπισης που αρχίζουν σήμερα και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Ωραία. Για να βάλω... εγώ δεν είμαι στο δικαστήριο διότι είμαι ασθενής. Δεν πήγα και χτες ούτε στην αγόρευση της Αγγελέως για την κυρία Τουλουπάκη γιατί είχα πολύ μεγάλο πυρετό. Πιστεύω ότι να μπορέσω να πάω την Κυριακή ή αύριο στην αγόρευση που αναμένεται να αρχίσει των συνηγόρων υπεράσπισης.
Να ευχηθούμε και περαστικά. Το ακούμε εξάλλου και από το Βήχα και τη φωνή σας. Ναι. Για να βάλω στην κουβέντα λίγο τους συναδέλφους. Να ξεκινήσουμε τον Αντώνη τον Τελόπουλο. Αντώνη. Ναι, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τον Νίκο Παπά, νομίζω πρέπει να επισημάνουμε, μιας και έγινε συζήτηση για την φύση του αδικήματος την οποία αντιμετωπίζει, πως πέραν του νόμου και του κενού που πολύ σωστά εντόπισε ο κύριος Ματζουράνης, ίσως ευθύνη έχει και η Βουλή που έκανε την παραπομπή, διότι ας μην ξεχνάμε πως στην αρχή η προκαταρκτική επιτροπή ερεύνησε τον κύριο Παπά για αδικήματα κακουργηματικής φύσης, τα οποία και απέρριψε, και τελικά κατέληξε στο να τον παραπέμψει για πλημέλημα. Άρα, αν στήθηκε ένα ειδικό δικαστήριο για ένα πλημέλημα, νομίζω αφορά και τη Βουλή, την παραπομπή της Βουλής, αλλά και το δικαστικό συμβούλιο που τελικά τον παρέμπεψε. Τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ματζουράνη, διότι πέρα από έγκριτος νομικός, είναι και ένα πρόσωπο δημόσιο που ασχολείται με την πολιτική. Πώς είδε την κριτική που ασκήθηκε στην κυρία Σμυρλή μετά τις απαλλακτικές προτάσεις της από τον φιλοκυβερνητικό τύπο, ένα τύπο ιδιαίτερα από ανθρώπους οι οποίοι είχαν ασκήσει έντονη κριτική σε όσους μίλησαν για τη γνωμοδότηση Ντογιάκου, ασκήσαν κριτική στην γνωμοδότηση Ντογιάκου και ούτε λίγο τους πολίτες παρουσίασαν ως ανθρώπους που θέλουν να παρέμβουν στην δικαιοσύνη και δεν σέβονται την ανεξαρτησία της. Ενώ φαίνεται πως είχαν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά την κυρία Σμυρλή, την οποία κατακεράμωσαν ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή, διότι άσκησε τα καθήκοντά της με έναν τρόπο που ίσως δεν τους άρεσε. Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι κονδυλοφόροι, οι οποίοι ηρωνεύτηκαν, λιδόρισαν, κατηγόρησαν, κατέκριναν την κυρία Ατσαγγελέα του Αριουπάγου, την κυρία Σμυρλή, δεν το έχουν κάνει πρώτη φορά, το συνηθίζουν. Άλλωστε δεν το κάνουν μόνο αυτοί στην Ελλάδα. Συνηθίζεται όταν μας αρέσει μια δικαστική απόφαση να επαινούμε τους δικαστές, όταν δεν μας αρέσει να τους κατακρίνουμε. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα λίγο περισσότερο από ότι στη κεντρική και βόρεια Ευρώπη, και λόγω του μεσογειακού ταπεραμέντου, αλλά και δείχνει και ένα χαμηλό επίπεδο νομικού πολιτισμού. Ακούγονται πολλά κλισέ στην Ελλάδα, ότι οι δικαστικές αποφάσεις είναι σεβαστές, ότι έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όλα αυτά τα κλισέ, και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι και ισοπεδωτικά, και να σας πω την αλήθεια, είναι και προσβλητικά για τη μεγάλη μερίδα των δικαστών. Πρώτον, οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι όλες σεβαστές και δεν μπορεί να είναι όλες σεβαστές, γιατί είναι προϊόντα ανθρώπινης ενέργειας και άρα μπορεί να είναι και λαθασμένες. Άλλωστε, η ίδια η δικαιοσύνη έχει μηχανισμό διόρθωσης των λαθών της, έχει δηλαδή το δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας που κρίνονται οι πρωτόδικες αποφάσεις, και έχει και τον αναιρετικό έλεγχο στον Άριο Πάγο. Άρα δεν είναι όλες οι αποφάσεις σεβαστές, είναι οι ορθές αποφάσεις σεβαστές. Και όμως και οι ορθές και οι μη ορθές αποφάσεις είναι δεσμευτικές, ισχύουν έναντι όλων. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, ισχύουν. Τώρα, ποιες αποφάσεις είναι σεβαστές? Δεν θα πρέπει να είναι αυτές μόνον οι οποίες είναι σύμφωνες με τη θέλησή μας, με την επιθυμία μας, με την πολιτική μας τοποθέτηση, με τη συμπάθεια προς τον κατηγορούμενο ή τον πολιτικό, τον υποστηρίζοντα την κατηγορία. Σεβαστές πρέπει να είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων που είναι αιτιολογημένες, ειδικά, πλήρως και εμπεριστατωμένα, και πείθουν, έχουν πιστικότητα με την επιχειρηματολογία τους και την αιτιολογία τους, με τις σκέψεις τους αιτιολογικές, πείθουν και τον κατηγορούμενο ή τον αντίδικό του, τους διαδίκους δηλαδή, αλλά πείθουν και τους πολίτες. Μόνο αυτές οι αποφάσεις είναι σεβαστές. Οι αποφάσεις που δεν έχουν επαρκή αιτιολογία δεν είναι σεβαστές. Και δεν πρέπει να είναι σεβαστές. Λοιπόν, δεύτερον, αυτό που συνηθίζεται και λέγεται από όλους τους κατηγορούμενους και τους περισσότερους δικηγόρους,
Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι απολύτως εσφαλμένο. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Η δικαιοσύνη είναι μια ιδέα. Αλλά η ελληνική δικαιοσύνη είναι το σύνολο των εισαγγελέων και των δικαστών που υπηρετούν στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες. Επομένως, το να λες ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δηλαδή σε όλους ανεξαιρέτως τους δικαστές, ικανούς και ανίκανους, μορφωμένους και λιγότερο μορφωμένους, αμερόληπτους και λιγότερο αμερόληπτους, είναι άδικο, αδικής αυτούς οι οποίοι μοχθούν, οι οποίοι δεν φοβούνται, οι οποίοι έχουν σθένος, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη μόρφωση, οι οποίοι δεν οροδούν και δεν φοβούνται τις επιθέσεις είτε των συστημικών μέσων είτε των ισχυρών του χρήματος και της πολιτικής. Επομένως είναι ορθότερο να λέμε αντί έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, έχω εμπιστοσύνη στους έντιμους και θαραλέους Έλληνες δικαστές. Και θεωρώ ότι οι περισσότεροι δικαστές είναι και έντιμοι και θαραλέοι. Κύριε Ματζουράνη, για να λειτουργήσει όμως αυτή η εντιμότητα, δεν πρέπει η δικαιοσύνη να έχει την ανεξαρτησία της, όσο γίνεται δυνατόν. Ασφαλώς. Όσο γίνεται δυνατόν. Αλλά όταν βλέπουμε ότι έχει την πολιτική παρέμβαση και καθοδήγηση. Να σας πω κάτι. Είναι αδύνατον να παρέμβεις σε δικαστή, είτε πολιτικός είτε οικονομικός παράγοντας ισχυρός είσαι, εάν ο δικαστής αυτός έχει σθένος ψυχικό. Ένας παλιός μεγάλος δικηγόρος έλεγε, δύο είναι τα μεγάλα προσόντα, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να υπάρχει ένας καλός δικαστής. Να είναι έντιμος και να έχει ψυχικό σθένος. Το αν ξέρει και λίγα νομικά είναι δευτερεύον και τον καθιστά εξαιρετικό. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Κύριε Ματζουράνη, η ελληνική κοινωνία σίγουρα θέλει έλεγχο των κυβερνών και θέλει έναν καλό και αυστηρό νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στην προκειμένη περίπτωση όμως τονίζεται ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στον νόμο. Τι αλλαγές πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε ειδικό δικαστήριο όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πτέσμα ίσονος σημασίας? Να σας εξηγήσω, να σας πω τι γνώμη. Να επηρεάζεται η αυστηρότητα του νόμου που επιβάλλεται. Μισό λεπτά, να σας πω κάτι. Η ειδική ποινική μεταχείριση των υπουργών στην Ελλάδα αρχίζει από το 18ο αιώνα, από τον Τρικούπη και μετά. Ο πρώτος νόμος έγινε από τον Τρικούπη. Και είχε μία δικαιολόγηση. Όπως θυμάστε τότε, τα πάθη ήταν πολύ έντονα, τα κόμματα ήταν πρόσωπο παγή, τα συμφέροντα και οι αντιδικείς κομματικές ήταν οξύτατες και οι δικαστές δεν ήταν ανεξάρτητοι, διορίζονταν από το βασιλιά και μετά άρχισαν, μετά το 11 απέκτησαν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία και γι' αυτό το λόγο εθεσπίστηκε ο θεσμός του ειδικού δικαστηρίου. Με τα χρόνια όμως και με την εμπέδωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας του κράτους δικαίου στη χώρα μας, ο θεσμός αυτός άρχισε να αλλάζει. Και θα πρέπει να αλλάξει ακόμα περισσότερο. Το βασικό ελάττωμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών και υπήρχε το ίδιο και σε διάταξη του παλιού συντάγματος, ευτυχώς με την τελευταία αναθεώρηση καταργήθηκε, ήταν η σύντομη αποσβεστική προθεσμία του δικαιώματος της Βουλής προς άσκηση ποινικής δίωξης που πολλοί τον μπλέκουν με την παραγραφή. Δεν είναι παραγραφή, είναι αποσβεστική προθεσμία. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι μετά την παρέλευση των δύο τακτικών συνόδων της επόμενης βουλευτικής περίοδου, η Βουλή δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει δίωξη σε βάρος οποιοδήποτε υπουργού για οποιοδήποτε έγκλημα και το βαρύτερο κακούργημα που ετέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δηλαδή, αν γίνουν εκλογές και περάσουν δύο τακτικές σύνοδοι, η τακτική σύνοδος της Βουλής
Συνήθως αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Τότε δεν υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη κατά υπουργού. Αυτή η διάταξη καταργήθηκε από το, με την τελευταία αναθεώρηση και δεν υπάρχει στο Σύνταγμα. Όμως, και εδώ είναι το περίεργο, παραμένει στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και αυτό τι σημαίνει, ότι όσο ισχύει και όσες πράξεις έχουν τελεστεί αυτή την τετραετία, εάν παρέλθει η δεύτερη τακτική σύνοδος μετά την επόμενη βουλευτική περίοδο, δηλαδή μετά από αυτές τις εκλογές, ή εάν γίνουν 2-3 απανωτές εκλογές, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα δίωξης κανενός υπουργού για οποιοδήποτε έγκλημα και αν ετελέσει την περίοδο διακυβέρνησης από το 19 μέχρι σήμερα. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο λοιπόν, ενώ έχει τροποποιηθεί το Σύνταγμα, δεν τροποποιήθηκε ταυτοχρόνως και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά. Πάω στη Δήμητρα τη Μακρή και να ολοκληρώσουμε. Έλα Δήμητρα. Μετά κάτι θα σχολιάσεις, Αντώνη. Το εξής, αυτή. Αυτή τη στιγμή έχουμε την απαλλακτική, τις απαλλακτικές προτάσεις από την πλευρά της εισαγγελέως. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι με την τελική απόφαση του δικαστηρίου ή είναι τόσο καλά δεμένη η υπερασπιστική γραμμή που δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Και πότε να αναμένουμε περίπου την απόφαση, έτσι, επειδή ξέρετε τώρα εσείς τα χρονικά. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές σε 9 Απριλίου, όπως γράφεται, και αυτό είναι γνωστό και στο Προεδρείο και, και στις δύο Προέδρους, αλλά και στα μέλη του δικαστηρίου, και τα δύο ειδικά δικαστήρια βιάζονται να εκδώσουν απόφαση για τον εξής απλούστατο λόγο. Εάν προκηρυχθούν εκλογές, η Βουλή 9 Απριλίου, η Βουλή πρέπει να κλείσει 6 Μαρτίου. Όταν κλείσει η Βουλή, πάβει να υπάρχει εισαγγελέας, γιατί την ποινική δίωξη, όπως ξέρετε, κατά υπουργών, την κάνει η Βουλή. Και όταν πάβει να υπάρχει εισαγγελέας, πάβει να λειτουργεί το ειδικό δικαστήριο. Επομένως, να αναμένουμε απόφαση μέχρι τα τέλη Φλεβάρι. Μπορεί 27, μπορεί και νωρίτερα. Άλλωστε στις 20 του μήνα τελειώνουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων στην υπόθεση Παπά. Τώρα, ως προς το άλλο ερώτημα, οι εισαγγελικές προτάσεις και στα δύο ειδικά δικαστήρια ήταν πράγματι πλήρως αιτιολογημένες, δεν άφησε η εισαγγελέας να πέσει τίποτα κάτω χωρίς να το κονιορτοποιήσει σε βάρος των κατηγορουμένων, τις κατηγορίες δηλαδή σε βάρος των κατηγορουμένων, δεν άφησε αποδεικτικό μέσο για αποδεικτικό μέσο χωρίς να το σχολιάσει και να το διαλύσει, στα εξών συνετέθη, όμως οι εισαγγελικές προτάσεις είναι προτάσεις, δεν είναι αποφάσεις. Έτσι. Το δικαστήριο αποφασίζει και δεν είναι σπάνιο να αποφασίσει διαφορετικά ένα δικαστήριο από ό,τι προτείνει η εισαγγελέας. Βεβαίως οι εισαγγελικές προτάσεις σε τέτοιες μείζωνος σημασίας υποθέσεις, όταν είναι και πολύ καλά δεμένες, έχουν μία ιδιαίτερη βαρύτητα. Και βεβαίως θα πρέπει, εάν απορριφθούν, να απορριφθούν με εξίσου πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Κάτι ήθελα να σχολιάσει ο Αντώνης και να κλείσουμε. Αντώνη. Όχι, ήθελα να ρωτήσω απλά, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια που θα βγει η απόφαση, αν αυτό είναι νομικά, δικονομικά καλύτερα θεμητό και δικονομικά συνήθες. Δηλαδή, αν τόσο δύσκολα δικαστήρια μπορούν να πάρουν απόφαση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αφού κλείσει, ολοκληρωθεί, ας πούμε, η ακροματική διαδικασία, και αν αυτό μπορεί να οδηγήσει, είναι δικονομικά σωστό. Κύριε Τελόπουλε, με προκαλείτε να πω καμιά βαριά κουβέντα. Εδώ, στην υπόθεση των ΦΑΝΣ, απεφάνθη η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, 60 και δικαστές, μέσα σε 8 μέρες διάβασαν χιλιάδες σελίδες και αποφάσισαν. Και όχι μόνο αποφάσισαν, αλλά διέρευσαν και την απόφασή τους κατά τρόπον απαράδεκτο. Γιατί το έκαναν αυτό, ξέρετε? Για να στείλουν μήνυμα
στα πρωτοδικεία, όπου εκκρεμούν ανακοπές δανειοληπτών, ότι κοιτάξτε κύριοι, ο βασικός λόγος ανακοπής που προβάλλουν έχει ήδη πάει περίπατο με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αδιάφορο αν έχει δημοσιευθεί ή δεν έχει δημοσιευθεί. Σας λέμε ότι η απόφαση είναι αυτή. Η πλειοψηφία είναι αυτή και η μειοψηφία είναι αυτή. Μη με προκαλείτε, σας παρακαλώ. Κύριε Ματζουράνη, συνηθίζετε, δεν συνηθίζετε, αυτό θα γίνει πάντως. Κύριε Ματζουράνη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Παρακαλώ. Και περαστικά, να είστε καλά. Γεια σας.